Σήμερα ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται στα Παγούρια. Σκοπός σήμερα είναι να φορτώσουμε μία νταλίκα με καρότσα 13 μέτρα με 300 μπάλες τροφής για ζώα. Αυτή η βοήθεια προέρχεται από δύο ανθρώπους κατοίκους εδώ στο χωριό των Παγουριών. Ήρθαν σε επαφή μαζί μας, ζήτησαν να αναλάβουμε την μεταφορά των 300 αυτών πακέτων τροφής για ζώα σε συνεργασία με την κεντρική διοίκηση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και τον κύριο Κατσούλη με την δωρεά που προσέφερε το φορτηγό για τη μεταφορά. Φορτώνουμε αυτή τη στιγμή όλο το υλικό, το οποίο σήμερα θα ξεκινήσει για την περιοχή της Εύβοιας. Αυτό θα σταλθεί και μόνο σε Εύβοια ή γενικά και σε Αττική? Αυτή η μεταφορά που θα γίνει τώρα θα πάει κατευθείαν σε Εύβοια. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τους ανθρώπους εδώ στη Ροδόπη, γιατί πραγματικά είναι η πρώτη μεταφορά που γίνεται τόσο μεγάλες ζωοτροφές και φυσικά παρόμοιο περιστατικό είχαμε αυτή τη στιγμή μόνο στην Ιταλία, όπου ο Ιταλικός Ερυθρός Σταυρός αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα με εμάς, με τις πυρκαγιές, και έτσι και αυτοί αλλά και εμείς μεταφέρουμε τροφές από αρκετά μακριά προς τις πληγήσεις αυτές τις περιοχές. Γενικότερα εσείς βοηθήσατε για τη μεταφορά αρκετών ειδών προς αυτές τις περιοχές, όχι μόνο ζωοτροφών, για των ειδών για τους ανθρώπους. Η αλήθεια είναι ότι οι σύλλογοι της Ξυλαγανής ένωσαν τις δυνάμεις τους, μάζεψαν περίπου 50 δέματα σε είδη πρώτης ανάγκης, αξίας περίπου στα 3.500 ευρώ, και φυσικά μέσω του ΚΤΕΛ Νομού Ροδόπης μεταφέρθηκαν και αυτά άμεσα στις κεντρικές αποθήκες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, και από εκεί ανάλογα με τις ανάγκες σε όλη τη χώρα μετακινήθηκαν φορτηγά για να μεταφερθεί αυτή η βοήθεια.